ήταν ο Τριώδη Αραχών, 1923, πέρσι κλείσαμε 100 χρόνια που ξεριζωμό, που ξεκίνησα και αυτοί οι άνθρωποι για τις νέες τους πατρίδες. Και είναι πάντοτε συγκινητικά αυτά τα μνημόσυνα τα οποία τελούμε και θυμόμαστε όλους αυτούς τους αγώνες τους και τον ξεριζωμό τους και όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι πολλοί έχασαν και τη ζωή τους καθοδόν, όπως λέγει και η ευχή, την ώρα του ξεριζωμού τους, άλλοι στα μέρη του πόντου, άλλοι ακόμα και εδώ δεν έφτασαν στην Ελλάδα. Και θυμόμαστε και όλους αυτούς οι οποίοι ήρθαν εδώ πέρα και στην πατρίδα μας, στην Τολεμαΐδα, και εγκαταστάθηκανε τόσο στα Άνω Καϊράνια τότε και στα Κάτω Καϊράνια, με τους παπάδες τους, τον Παπασάδα, τον Τζιεροζίδη, στον Αγιάννη, τον Παπα Παύλο, τον Χαριντίδη, εδώ στον Άγιο Στέφανο. Και ξέρετε μια λεπτομέρεια, κάθε Κυριακή, ένα από τα δύο δισκοπότηρα που χρησιμοποιούμε, που κοινωνάει συνήθως ο πατήρ Αθανάσιος, είναι και κοιμήδιο που έφερε ο Παπαπάπλος από τα τσίτα του πόντου. Είναι αυτό το δισκοπότηρο το οποίο χρησιμοποιούμε μέχρι και σήμερα. Και πραγματικά συγκινείται κανείς ενθυμούμενος αυτές τις ημέρες, όλη αυτή την ιστορία, διότι πάνω απ' όλα βλέπει, αδελφοί μου, την πίστη αυτού των ανθρώπων. Το κόλλημα το οποίο σχολήσανε χθες και την όμορφη παράδοση, ο σύλλογος σημερινών να το στολίζει εδώ στο ναό που ήταν χθες το απόγευμα, τα μέλη, φίλοι του συλλόγου έξω το απόγευμα και κάναν το λεγόμενο συνήθως το κόλλημα το στολίσανε. Πάνω γράφει έναν λόγο, μακάρι οι εμπειρίου αποθνίσκοντες. Αυτοί δηλαδή οι οποίοι πεθαίνουν ακόμα και την πίστη τους και αυτοί οι άνθρωποι πέθαναν για την πίστη τους. Μπορούσαν εκεί που ήταν την ώρα του ξεριζωμού να πούνε «Μα γιατί να χάσουμε τις περιουσίες μας». Αναλόγω γονέων αδελφών έτη δε και το
μαρτυρικός τελειοθέτων καθοδών και ενεξορίες και ενφυλακές και παντοειδείς θερήσεις ερμεταλλής και καταναγκαστικής έργης, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωρό, εν τόπο αναψύξεως, έρθα πέτρα οδύνη λύπη και στεναπός. Πάνα μάρτυμα το παραυτό πραθένε λόγο, η έρμο, η διενία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, Θεός συγχώρησο. Ότι και στην άνθρωπο όσο ζήσετε κι ούχα μαρτήσει, σίγαρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Και πάντοτε θα μείνει χαραγμένη η πορεία του οικόκυπου στη μνήμη όλων μας. Γι' αυτό και οφείλουμε σήμερα μαζί, όπως είπαμε, τους αδελφούς μας, τους Λεβίτες, τους αδελφούς μας, τους λοιπούς κοιμημένους που κάνουν τον Τρισάγιό τους, να μνημονεύσουμε και αυτόν τον αρκετισμό που τον κοντάδωσε όλα, ακόμα και τη ζωή του έδωσε, γι' αυτό χάθηκε τόσο νέος και γρήγορα έδωσε και τη ζωή του για την Εκκλησία μας και για την Ελλάδα μας. Με τα πνευμάτων δικαίων και τελειωμένων τα σύμφα στον κούτο σου σώτερα άπασον φυλάτων αυτάς εις την μακαρία ζωή την πάση φιλάνθρωπον.